με την κίνηση αυτή μπορούμε να μετρήσουμε και σε διαφορετικές ακριβώς ποσότητες από ό,τι σε κάθε στρώση. Δηλαδή, η μία στρώση μπορεί να μετράει σε τετραγωνικά, η μία στρώση μπορεί να μετράει, παραδείγματος χάρη, σε κυβικά ή σε επιφάνειες ή σε οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Λοιπόν, για οποιαδήποτε άλλη μορφή κάθετης επίστρωσης σε αυτόν τον τοίχο, υπάρχει εξειδικευμένο εργαλείο το οποίο μπορεί και εκείνο με τη σειρά του να έχει πολλές στρώσεις. Ο τοίχος όμως περιορίζεται στις 5 στρώσεις και για οτιδήποτε άλλο έχουμε ειδικό εξειδικευμένο εργαλείο. Άρα η σωστή τεχνική για το All Plan είναι να κατασκευάσουμε τον τοίχο μέχρι αυτού του σημείου που βλέπουμε και από εκεί και πέρα, αν έχουμε μία εξωτερική βαφή, ένα επίχρησμα ή οτιδήποτε άλλο, να χρησιμοποιούμε το εργαλείο της κάθετης επιφάνειας. Άρα αυτά όσον αφορούν τους τοίχους, ένα λεπτομερές περιβάλλον αυτών των ιδιοτήτων το οποίο δεν είχαμε δει αναλυτικά και όσον αφορά και την πολυστρωματικότητα. Θα ήθελα να σας δείξω επίσης με την ευκαιρία, είχε δημιουργηθεί μια απορία σχετικά με τις σκάλες. Οι σκάλες σαφώς είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ζητήματα σε ένα αρχιτεκτονικό, σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα και είχαμε κάνει μια σχετικά απλή σκάλα στο παράδειγμά μας. Θα σας δείξουμε λίγο και μια σκάλα τύπου P με σφινοειδή πατήματα και φανάρι, που είναι μια συνηθισμένη μορφή για να έχετε και μια αντίληψη του πώς γενικά σχεδιάζει και στην πορεία πέραν αυτής θα δούμε και μια σκάλα ελεύθερης μορφής που ζητήθηκε. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε πάνω στο All Plan, όπως ανέφερα και στο πρώτο παράδειγμα, είναι να ορίσουμε αρχικά το περίγραμμα της σκάλας. Ορίζοντας το περίγραμμα από την εξωτερική πλευρά και πηγαίνοντας προς την εσωτερική, ορίζοντας το φανάρι, με το που θα κλείσουμε την εντολή, δηλαδή θα κλείσουμε στο τελευταίο σημείο, έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπετε, η γραμμή ανάβασης και από εδώ και πέρα ορίζουμε τις παραμέτρους. Είπαμε ότι η σκάλα πρόκειται για ένα ελεύθερο αντικείμενο, άρα τα ύψη είναι τα απόλυτα, δεν έχουν να κάνουν με τον όροφο, έχουν να κάνουν με απόλυτο ύψος. Θα δούμε ότι θα θέσουμε εδώ πέρα τις τιμές, έστω ότι η τιμή μας είναι 3,06. Λοιπόν, επίσης θα σας δείξω αυτό το οποίο δεν είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε ή να επηρεάσουμε τη γραμμή ανάβασης. Εδώ τη γραμμή ανάβασης, εν προκειμένου, μας τη δείχνει στη μέση. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε ότι θέλουμε, έστω να είναι από την εσωτερική πλευρά, 0,60 για να λυθεί και σωστά η συγκεκριμένη σκάλα. Άρα υπάρχει τρόπος να μετρήσουμε είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, αλλά και φυσικά ανά πάσα ώρα και στιγμή να μετατρέψουμε και τη γραμμή ανάβασης. Έχοντας δώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία και κλικάροντας με το OK, βλέπουμε ότι λύθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η σκάλα τύπου P με σφινοειδή με ένα φανάρι στο κέντρο. Αυτά τελείωσε επιγραμματικά. Από εκεί και πέρα οι λειτουργίες είναι όλες οι ίδιες. Τελείωσε επιγραμματικά για το παράδειγμα της σκάλας την οποία είχατε ζητήσει την προηγούμενη φορά. Και επανερχόμαστε τώρα να δούμε κάποια από τα προηγμένα εργαλεία και να τα συνδέσουμε με τα εργαλεία αποπεράτωσης. Στην ομάδα των εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών εργαλείων, τα ειδικά εργαλεία εδώ πέρα, είχαμε δει το πρώτο, την γραμμή μετατροπής στον τοίχο. Ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο με το οποίο μετατρέψαμε με αυτόματο τρόπο τις γραμμές του σχεδίου σε τοίχους. Υπάρχουν άλλες δύο τέτοιες κατηγορίες εργαλείων πάνω στο All Plan, εξίσου σημαντικές. Μία από αυτές ίσως είναι μάλλον πιο χρήσιμη, είναι η τύχη από εξώφυση, διότι με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα περιγράμματα όπως αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη και θα έλεγα ότι είναι το πιο συνηθισμένο για όλους μας, ο πιο συνηθισμένος τύπος περιγράμματος, διότι πολλές φορές τα σχέδια προέρχονται από συναδέρφους που μας έχουν στείλει ένα αρχείο τύπου DWG ή DXF και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, διαβάζοντας τα layers, να απομονώσουμε όλα τα άλλα εκτός της τοιχοκτίας και να μας μείνει ένα περίγραμμα αυτής της μορφής. Το πρόγραμμα, επιλέγοντας αυτή την επιλογή, τύχη από εξώθηση,
μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε τον αριθμό τύπο τείχου αρχικά. Άρα εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι έχουμε απλά δύο τύπους ως προς το πάχος, ως προς το offset, για να το πούμε στην γλώσσα του AutoCAD. Οπότε ζητάμε δύο τέτοιους τείχους να μας δημιουργήσει σύμφωνα με το πάχος. Με το που κλικάρουμε OK θα δούμε ότι το πρόγραμμα αυτόματα έχει αντιληφθεί το περίγραμμα και έχει δημιουργήσει, όπως θα δούμε και στο παράδειγμα, τους τείχους. Και εδώ πέρα θα, με την ευκαιρία, μια και είδαμε αυτό εδώ το παράδειγμα, θα αναφερθούμε στους χώρους. Οι χώροι είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, όπως προανέφερα, αποπεράτωσης. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο αποπεράτωσης που διαθέτει το Allplan και έχει πάρα πολλές χρήσεις. Υπάρχει μια ολόκληρη ξεχωριστή κατηγορία μέσα στα αρχιτεκτονικά εργαλεία, η οποία ονομάζεται χώροι, επιφάνειες και όροφοι. Το εργαλείο του χώρου είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να βάλουμε σε κάποιο κλειστό περίγραμμα στους φυσικούς χώρους όπως τους έχουμε δημιουργήσει κάποιες ιδιότητες. Όσον αφορούν τα δάπεδα, τις επιστρώσεις δηλαδή δαπέδων, τις επιστρώσεις των πλαϊνών επιφανειών, των τείχων, των δοκών, οποιονδήποτε στοιχείων περικλείονται μέσα σε αυτό το χώρο και των οροφών. Παράλληλα, με αυτό το εργαλείο ορίζουμε και τη λειτουργία, την ονομασία και έχουμε και κάποιες άλλες δυνατότητες, πέραν δηλαδή του αν είναι ως προς τη χρήση σαλόνι, κουζίνα, καθιστικό ή αν ανήκει στους κύριους ή δευτερεύοντες χώρους ή κατ' επέκταση αν μετράει ή δεν μετράει σε κάποιους συντελεστές. Αυτό αναφέρομαι σαφώς στην χρήση ως προς το διάγραμμα δόμησης, ως προς την δόμηση και την κάλυψη στοιχεία τα οποία μας ζητώνται. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Επιλέγοντας το εργαλείο χώρου και ανοίγοντας τις ιδιότητες, βλέπουμε πρώτα απ' όλα την χρήση του. Εδώ μπορούμε να δώσουμε την ονομασία, μπορούμε να καθορίσουμε το ύψος του, αν θα καλύπτει όλο το στερεό το οποίο έχουμε, και πηγαίνοντας στην πινακίδα τελείωμα, έχουμε τα σημαντικά νούμερα, τα οποία αφορούν στο φινίρισμα, στις επιφάνειες στις οποίες θα επιστρωθεί, με τις οποίες μάλλον θα επιστρώσουμε αυτό το χώρο. Υπάρχει, όπως βλέπουμε στο επάνω μέρος της καρτέλας, αρχικά ξεκινάμε με τις κάθετες επιφάνειες, έχουμε δηλαδή την επικάλυψη των πλευρών, έχουμε την επικάλυψη της οροφής στη συνέχεια, έχουμε την επικάλυψη του δαπέδου και τέλος το σοβατεπί. Η κάθε μία από αυτές τις επικαλύψεις μπορεί να πάρει, όπως βλέπουμε, όσες στρώσεις θέλουμε εμείς. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, για να συνδεθούμε και με τα προηγούμενα, είναι ο σωστός τρόπος με τον οποίο επικαλύπτουμε τους τείχους σε περισσότερες από τις στρώσεις τις οποίες μας δίνει το ίδιο το εργαλείο του τείχου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα δούμε ότι όχι απλά έχουμε τη δυνατότητα να ορίζουμε στρώσεις η μία μετά την άλλη, αλλά μπορούμε να τις ορίζουμε και καθ' ύψος. Στον χώρο αυτό του VSE, στον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε διάφορες στρώσεις οι οποίες αποτελούνται από δύο πόντους πλακάκι, τις έχουμε τοποθετήσει στις εργασίες πλακόστρωσης και έχουμε δώσει και κάποιο υλικό. Παράλληλα, στο τελευταίο εικονίδιο, εδώ πέρα στην δεξιά πλευρά αυτού του μενού, βλέπουμε ότι εδώ μπορούμε να ορίσουμε το ύψος των στρώσεων. Άρα, μπορούμε κατά αυτή την έννοια, βάζοντας ένα μεγάλο αριθμό στρώσεων, να έχουμε στην ουσία ένα στρώσιμο πλακιδίο σε κάθετες επιφάνειες. Σε όποια ύψη θέλουμε εμείς και με όποια πιθανόν πάχη θέλουμε εμείς. Αντίστοιχα για την επιφάνεια οροφής ζητάμε απλά μία βαφή, ενώ για την επικάλυψη του δαπέδου χρησιμοποιούμε μας δείχνει το πρόγραμμα, ένα συνολικό πάχος 6 πόντων μία επίστρωση, στην οποία έχουμε δώσει 5 πόντους μία τσιμεντοκονία και ένα πλακάκι ενός πόντου τελείως τυπικά για το παράδειγμα. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσατε να είχατε δημιουργήσει πολύ πολύ πιο σύνθετες συνθήκες, όπως είναι τα ξύλινα δάπεδα που μπορούσαμε πολύ πιθανό να είχαμε ένα καδρόνιασμα, μεμβράνες μόνωσης, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να αφορά στο δάπεδο, το πλευστό δάπεδο ή οτιδήποτε. Και τώρα στο σοβατεπί.
Ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ισοβατεθεί, αλλά έχει κάποιες από τις άλλες στρώσεις. Και ας δούμε πώς λειτουργεί. Έστω ότι έχουμε επιλέξει αυτόν τον χώρο, θα επιλέξουμε τον τρόπο αυτόματης αναγνώρισης. Είναι στο μενού επιλογής εισαγωγών. Τον τρόπο αυτόματης αναγνώρισης περιγράμματος. Είναι το τελευταίο από τα εικονίδια, εφόσον έχουμε κλικάρει. Και θα κλικάρουμε πάνω στον χώρο. Βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί ο χώρος και με μια πιο προσεκτική ματιά θα δούμε ότι όλο αυτό, τα χαρακτηριστικά τα οποία ζητήσαμε στο τρισδιάστατο έχουν τοποθετηθεί αυτόματα μέσα στο πιστό αυτό περίγραμμα. Και ας συνεχίσουμε με τον διπλανό χώρο. Μπορούμε, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη ενότητα, είναι σημαντικό να είμαστε καλά οργανωμένοι ως προς τα πρότυπα, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι αρκετά μεγάλη διαδικασία κάθε φορά να παραμετροποιούμε αυτά τα εργαλεία. Καλά θα είναι να υπάρχουν πάντοτε με την έννοια των προτύπων. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα γενικό χώρο με πλακάκι και σοβά. Γι' αυτόν εδώ το χώρο. Κλικάροντας, πάλι με την ίδια λογική, θα δούμε ότι έχει δώσει το επίχρησμα περιμετρικά του χώρου και έχει τοποθετήσει κάτω το πλακάκι. Και κλείνοντας μπορούμε να έχουμε έναν χώρο ο οποίος θα έχει ξύλο και βαφή, επί παραδείγματι για το υπόλοιπο του κτηρίου. Κλικάροντας, αυτόματα έχει αναγνωρίσει το πρόγραμμα, το περίγραμμα και έχει στρωθεί ο χώρος. Άρα αυτή είναι και μια προσέγγιση η οποία, με την οποία μπορούμε πολύ εύκολα τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να επικαλύψουμε, όπως και στην πραγματικότητα, είναι αυτό που είχαμε προαναφέρει, ότι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία του All-Plan είναι προσομοιάζει πάρα πολύ με αυτήν της πραγματικής κατασκευής. Ό,τι θα κάναμε δηλαδή και στην πραγματικότητα. Θα είχαμε αποπερατώσει την τυχοποία μας και θα ερχόμασταν να επιχρήσουμε ή μετέπειτα να βάψουμε επάνω τις επιφάνειές μας. Αυτό μπορεί πολύ απλά, όπως είδατε, με ένα κλικ, απλά με ένα κλικ να ντύσουμε όλους τους χώρους μας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σωστά και τα βαπεδά μας και τις πλευρικές επιφάνειες. Αυτό που δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι οι επιφάνειες βαφής, οροφής. Είναι κάτι το οποίο εύλογα έχουμε ζητήσει από το πρόγραμμα να μην φαίνεται. Βρίσκεται μέσα στο μενού επιλογών η επιλογή επιφάνειες οροφής, να φαίνονται ή όχι, διότι είναι λογικό ότι θα μας δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα βλέπαμε μέσα στον χώρο, όπως βλέπετε. Άρα αυτό είναι καλά να το έχουμε απλά υπόψη μας ότι δημιουργείται. Και τελειώνοντας αυτή την πρώτη αναφορά στους χώρους, να δούμε ότι ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ποικιλοτρόπως, όπως σας είπα. Δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τις ιδιότητες επίστρωσης πλευρικών κάθετων ή επιφανειών βαπέδου, αλλά μας δίνει και κάποια άλλα στοιχεία. Πολλοί έχετε αναφερθεί και είναι λογικό, έχουμε ζητήσει πολλές φορές να μας μετρηθούν τα εμβαδά των χώρων. Υπάρχει η δυνατότητα να μετρήσουμε τον χώρο σύμφωνα με το εμβαδό της βάσης, με το περίγραμμά του, απλά μέσω των εκθέσεων. Πηγαίνοντας σε μια έκθεση και δείχνοντας τον χώρο, το πρόγραμμα αυτόματα θα μας δημιουργήσει την λίστα, την έκθεση αυτή, με την οποία θα μετρηθεί αυτός ο χώρος. Με μια πιο προσεκτική ματιά θα δούμε ότι στη λίστα μετρήσεων μας έχει μετρήσει τα 78,17 αυτά τετραγωνικά, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα με αυτόν τον τύπο. Έχει επιμερίσει δηλαδή τον χώρο στα παραλληλόγραμμα τα οποία τον απαρτίζουν, τα έχει αριθμίσει το πρόγραμμα και μας έχει δώσει τον τύπο υπολογισμού. Αυτός ο τύπος υπολογισμού είναι επεξεργάσιμο σε πολλές μορφές. Είτε μετά να το οδηγήσουμε σε ένα Excel, είτε σε PDF, πλέον στην έκδοση 2013 και σε Word, είτε να τον επεξεργαστούμε περισσότερο, με δικά μας κριτήρια ή με δικές μας γραμματοσειρές ή οτιδήποτε, είτε να τον εκθέσουμε, να τον επικολλήσουμε για την ακρίβεια στο All Plan. Επιλέγοντας αυτή την επιλογή, το πρόγραμμα την συγκεκριμένη λίστα μας την τοποθετεί και μέσα στο All Plan. Μεταφέρονται δηλαδή τα δεδομένα μέσα στο All Plan. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μέτρηση μπορεί να μεταφερθεί ως κείμενο σε οποιοδήποτε σημείο και να εξεργαστεί. Είναι απλά κείμενα, στην ουσία δεν είναι καμία διασυνδεμένη ποσότητα με τον ίδιο τον χώρο. Άρα
Το ίδιο βέβαια μπορεί να συμβεί και με το σχεδιάγραμμα, το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει εναλλακτικά να επικοληθεί ακριβώς πάνω στον χώρο τον οποίο είχαμε υποδείξει. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο χώρος, θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει στα πρότυπα χώρους οι οποίοι να μην έχουν καμία σχέση με την επίστρωση υλικών, δηλαδή να μην είχαν ούτε κάθετες, ούτε πλευρικές, ούτε οριζόντιες επιφάνειες, αλλά πολύ απλά το μοναδικό που να έκανε ο συγκεκριμένος χώρος να ήταν να μετρούσε την επιφάνεια την οποία θα λέγαμε και μετά από αυτό να μας υπολόγιζε απλά τον χώρο ως προς το ευαδό του. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσαμε σαφώς την ελεύθερη μέθοδο εισαγωγής του χώρου, όπως κάναμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά θα είχαμε απλά σχεδιάσει περιγραμματικά τον χώρο. Θα είχαμε ενεργοποιήσει δηλαδή την λειτουργία της αυτόματης αναγνώρισης και θα σχεδιάζαμε εξωτερικά γύρω-γύρω, εδώ έχω πάλι μια ενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού, θα σχεδιάζαμε περιμετρικά γύρω-γύρω το κτίριό μας. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακριβώς ο χώρος μπορεί να έχει, όπως βλέπετε, πολυγονικές ιδιότητες, θα μπορούσε να έχει μια τελείως τυχαία φόρμα. Άρα είναι το συγκεκριμένο εργαλείο με το οποίο σχεδιάζουμε πάνω στο περίγραμμα του οικοπαίδου για να κάνουμε την ευαδομέτρηση, είναι το συγκεκριμένο εργαλείο με το οποίο σχεδιάζουμε πάνω στο περίγραμμα της κατασκευής μας για να κάνουμε το διάγραμμα κάλυψης. Αντιστοίχως μπορούμε να επιμερίσουμε τους χώρους σύμφωνα με το εάν προσμετρούνε αυτοί οι χώροι στη δόμησή μας ή όχι. Με αυτό μπορούμε να σχεδιάσουμε εξώστες, ημιυπαίθριους, φωταγωγούς, γενικότερα στοιχεία που εντάσσονται ή όχι μέσα στην δόμηση. Αυτά όσον αφορά το χώρο θα το δούμε βέβαια και στο παράδειγμα στην κατασκευή μας. Τέλος, ένα τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε και τη δυνατότητα αυτόματα επίσης με τον ίδιο τρόπο που κάναμε την μετατροπή αρχικά από γραμμές, μετέπειτα την εξώθηση που είδαμε των τοίχων, θα μπορούσαμε να είχαμε σχεδιάσει εναλλακτικά και με το τρίτο τρόπο που ονομάζεται αυτόματη τύχη από χώρους. Πολλοί ίσως έχουν τη συνήθεια να εμβαδομετρούν κάποιους συγκεκριμένους χώρους και να τους τοποθετούν τον έναν δίπλα στον άλλον για να λύσουν αρχιτεκτονικά μία κάτωψη. Αυτό σημαίνει ότι ίσως κάποιος να έχει ορίσει εκ των προτέρων ότι του χρειάζονται περίπου 4,5 τετραγωνικά κλιμακοστασίου ή 5 τετραγωνικά σημείο εισόδου ή ένα ελάχιστο δεσέ και με αυτόν τον τρόπο παίζοντας με τους χώρους δίπλα-δίπλα να σχεδιάσει, να αναπτύξει το αρχιτεκτονικό του ανάπτυγμα. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα εφόσον κατασκευαστούν οι χώροι, έχουμε την ίδια επιλογή με ένα κλικ να μετατραπούν σε κτίριο. Και κοιτάξτε τώρα πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα μπορεί το Ολπλάν να κάνει αυτή τη δουλειά. Λέμε ότι εξωτερικά χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον τοίχο, ο οποίος μπορεί φυσικά να προέρχεται και από πρότυπα, και πηγαίνουμε και εσωτερικά χρησιμοποιούμε δύο δομές, όπως αναφέρεται εδώ, αριθμός τοίχων τοίχου 2, είναι δύο διαφορετικές στρώσεις. Λέγοντάς το εντάξει και δείχνοντας τους χώρους, με ένα απλό κλικ το πρόγραμμα έχει αναγνωρίσει όλους τους τοίχους. Έχει δημιουργήσει δηλαδή τον εσωτερικό, όπως βλέπουμε, χωρίς τη μόνωση, 30 πόντων, τον εσωτερικό με 10 πόντων και έχει κάνει σαφώς και την επίστρωση όλων των υλικών. Άρα είναι πανεύκολο με ένα κλικ, όπως είδαμε, να έχουμε δημιουργήσει ήδη τον χώρο μας, να προσθέσουμε εκ των υστέρων και την δομική πλάκα και έτσι παρατηρούμε ότι με ένα κλικ έχουμε τελειώσει πραγματικά όλο μας το κτίριο. Εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα που θέσατε σχετικά με τις ανισοσταθμίες. Υπάρχουν όντως πάρα πολλές φορές περιπτώσεις που έχουμε ανισοσταθμίες μέσα σε κάποιον χώρο ή ένα χώρο επιμερίζεται σε πολύ περισσότερες από μία στάθμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αρκετούς τρόπους προσέγγισης με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά τις μικρές ανισοσταθμίες, οι οποίες περιορίζονται μέσα σε έναν και μόνο χώρο,
Ο πιο εύκολος και ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επίπεδα χρήστη. Βρίσκεται στις βασικές ομάδες γενικών εργαλείων αρχιτεκτονικών, γενικά στέγες, επίπεδα και τομές. Είναι το δεύτερο εργαλείο και μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε νοητά στερεά όπου θέλουμε εμείς στο χώρο. Είναι και αυτό ελεύθερο εργαλείο, άρα έχει απόλυτες στάθμες. Αν είναι δηλαδή να το τοποθετήσουμε στον δεύτερο όρο, θα πρέπει να ξεκινάει από τα 3 μέτρα. Αυτό εννοούμε απόλυτες στάθμες. Και όχι στάθμες σχετιζόμενες με τον όρο. Κλικάροντας τις ιδιότητες του, έστω ότι το συγκεκριμένο θέλουμε, το συγκεκριμένο επίπεδο, να το υποβιβάσουμε 50 πόντους πιο κάτω. Άρα έχουμε την οροφή στο 2,90 όπως γνωρίζουμε από τον όροφό μας και πολύ απλά υποβιβάζουμε μείον 50 τη βάση. Σχεδιάζουμε αυτό το πολύγωνο και το κλείνουμε. Αν παρατηρήσουμε, τώρα θα δούμε ότι πηγαίνοντας και βλέποντας το κτίριό μας, βλέπουμε ότι αυτόματα ο χώρος αυτός, όλα τα δομικά του στοιχεία έχουν παρασυρθεί από το νοητό επίπεδο και έχουν υποβιβαστεί κατά 50 πόντους. Έτσι είναι πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο να δημιουργήσουμε στάθμες στο All Plan. Και θα δείξω άλλη μια φορά το συγκεκριμένο εργαλείο, κάνοντας μια ισοσταθμία με το ίδιο ακριβώς επίπεδο, αλλά μέσα απλά σε αυτόν τον χώρο. Για να δείτε πόσο εύκολα δημιουργήθηκε αυτή η διαφορά της στάθμης των 50 πόντων εσωτερικά. Και δεν περιορίζονται σαφώς εδώ οι δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου. Επανασχεδιάζουμε, υποβιβάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να είχαμε υποβιβάσει και την οροφή ή θα μπορούσαμε να είχαμε ανεβάσει αυτό το επίπεδο, δεν είναι υποχρεωτικό. Ό,τι περικλείεται, όποιο δομικό στοιχείο περικλείεται μέσα σε αυτό το επίπεδο, μπορεί, εάν θέλουμε βεβαίως, εμείς έχουμε ορίσει ότι θέλουμε, να συμπαρασύρεται από το συγκεκριμένο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι εάν η δομική πλάκα, θα χρησιμοποιήσουμε την πλάκα, να την στρετσάρουμε στη μία της πλευρά, θα δούμε ότι μόλις βγαίνει από το συγκεκριμένο επίπεδο, επανέρχεται στην αρχική της στάθμη. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό και δεν κάνει απλά αυτές τις λίγες λειτουργίες. Δεν το χρησιμοποιούμε απλά στο να κάνουμε ένα διαφορετικό επίπεδο με την έννοια της απλής ανισοσταθμίας. Θα μπορούσαμε πολύ πιθανόν να του δώσουμε διαφορετικές στάθμες σε κάθε σημείο. Και τι εννοώ με αυτό. Όλοι πολύ γνωρίζουμε ότι ένα επίπεδο διέρχεται από 3 διαφορετικά σημεία. Άρα, δείχνοντας εμείς το επίπεδο το οποίο θέλουμε να επηρεάσουμε, το συγκεκριμένο, μπορούμε να του δώσουμε κάποιες διαφορετικές στάθμες στα 3 σημεία. Βλέπουμε σιγά σιγά πώς δημιουργείται το μοντέλο, έστω ότι το πρώτο σημείο θέλουμε. Το πρώτο σημείο είναι το σημείο που τοποθετείται ο σταυρός, ίσως να μην φαίνεται καλά, γιατί βρίσκεται με κόκκινο χρώμα. Το δεύτερο σημείο, έστω ότι θέλουμε στα 5 μέτρα. Το τρίτο σημείο, έστω ότι θέλουμε στα 4 μέτρα, ενώ όλη η κάτω πλευρά θέλουμε να υποβιβαστεί μείον 3 μέτρα στην κάτω πλευρά του κτίριου μας, το νοητό μας στερεό. Και δέστε πόσο απλά με αυτό εδώ το παράδειγμα έχει συμπαρασυρθεί όλο το κτίριό μας σε μια ελεύθερη μορφή σύμφωνα με το επίπεδο το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο το All Plan μπορεί να λύνει τέτοιου είδους προβλήματα και να δημιουργεί ελεύθερες φόρμες. Και θα συνεχίσουμε λίγο με τη μοντελοποίηση σε ελεύθερες φόρμες. Είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να παντρέψουμε κατά κάποιο τρόπο με την ορθολογική άποψη που έχει η μελέτη την οποία κοιτούσαμε, το παράδειγμα το οποίο κοιτάμε, σε σχέση με τις πιο ελεύθερες φόρμες που πολλές φορές χρειαζόμαστε να έχουμε μέσα στη μελέτη μας. Επιλέγω μονάχα τα σημεία του επιπέδου έτσι ώστε να παρασύρω και τον εσωτερικό τοίχο μέσα σε αυτό. Βλέπουμε ότι και αυτός ο τοίχος αυτόματα παρασύρθηκε από το συγκεκριμένο επίπεδο και συνεχίζοντας
σας δείξω και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του εργαλείου. Θα κάνω ένα παράθυρο, ένα άνοιγμα σε αυτόν εδώ τον τοίχο, το οποίο όμως στις ιδιότητές του θα του έχω πει ότι θέλω να εξαρτάται από την επάνω και την κάτω πλευρά ενός επιπέδου σε απόσταση ενός μέτρου από την κάτω πλευρά και ενός μέτρου από την επάνω. Δίνοντας αυτά τα χαρακτηριστικά και κλείνοντας και τοποθετώντας μάλλον αυτό εδώ το συγκεκριμένο παράθυρο στο σημείο που θέλω, προκειμένου θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε στο σημείο μέσης. Συγγνώμη, καμιά φορά η ταχύτητα δεν μας δίνει σωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, δημιουργώντας αυτό το παράθυρο, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Αυτό το παράθυρο έχει ακολουθήσει τη μορφή του νοητού επιπέδου. Δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαμε άνετα να του είχαμε πει να μην ακολουθεί το επίπεδο, να έχει μια συγκεκριμένη ορθογωνική μορφή. Αλλά γενικά θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες ελεύθερου σχεδιασμού. Και επειδή στο παράδειγμα το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, κάναμε μια πάρα πολύ συμβατική κατασκευή, στην οποία αναφέρθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την πολυπλοκότητα των κουφωμάτων, θα ήθελα να σας δείξω το εξής χαρακτηριστικό. Για τα πολύ σύνθετα, είτε κουφώματα είτε υαλλοπετάσματα, έχουμε ένα ξεχωριστό εργαλείο, το εργαλείο της πρόσωψης. Το εργαλείο της πρόσωψης, στην ουσία, είναι ένας modeler με τον οποίο μπορούμε να παράγουμε διαφόρων ειδών προσώψεις. Βλέπουμε κάποιες πρότυπες προσώψεις, τις οποίες έχει μέσα το πρόγραμμα. Θα επιλέξω μία τυχαία, στην οποία πολύ απλά θα ζητήσω κάποιες αλλαγές, να πάρει έστω να πάρει κάποιο υλικό ως προς το γυαλί για τα υαλλοπετάσματα, και θα έρθουμε να δούμε πώς μπορούμε πολύ εύκολα να τοποθετήσουμε μία τέτοια πρόσωψη πάνω στο μοντέλο μας. Λοιπόν, δεν έχουμε παρά να υποδείξουμε πάνω στο αξονομετρικό μας τα σημεία στα οποία θέλουμε να πιάσει αυτή η συγκεκριμένη όψη. Απαιτείται μια σχετική ακρίβεια, είναι λογικό, το πρόγραμμα έχει υπολογίσει αυτόματα όλα τα δεδομένα και βλέποντας ότι με ένα κλικ έχουμε κάνει ένα αρκετά σύνθετο υαλλοπέτασμα, το οποίο όπως θέλω να επαναλάβω ότι είναι, όπως το βλέπετε, πλήρως επεξεργάσιμο. Έχουμε στην ουσία έναν μοντελοποιητή. Είναι πραγματικά ένας μοντελοποιητής που μπορεί να κατασκευάσει οποιασδήποτε πολυπλοκότητας τέτοιου είδους επιφάνειες. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, είτε πρόκειται για τη συγκεκριμένη όψη, είτε βλέποντας για μια όψη μαγαζιού, είτε για ένα χωροδικτύωμα με αποστάτες, είτε για αλουμινένιες περσίδες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία βλέπετε μέσα σαν πρώην κατεστημένα έχουν σχεδιαστεί ακριβώς με τον ίδιο μόντελερ. Σαφώς δεν μπορούμε να αναφερθούμε στην εκτενώς στο εργαλείο, πώς μοντελοποιούμε. Θα σας δείξω λίγο μερικά χαρακτηριστικά απλά, ότι τα γραμμικά αντικείμενα είναι έστω αυτές οι περσίδες, έχουν τοποθετηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι ένας, όπως προανέφερα, ένας μόντελερ. Θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για να δείξουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Και συνεχίζοντας αυτού του είδους την παρουσίαση σχετικά με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, θα ήθελα να σας δείξω και κάτι ακόμα που αφορά τις ελεύθερες φόρμες, για να δούμε ότι η ελεύθερη φόρμα και η πρόσωψη δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με γραμμικά στοιχεία, με ορθογωνικά μάλλον στοιχεία, αλλά θα μπορούσαμε να τα εφαρμόσουμε σε οποιαδήποτε κλίση και σε οποιαδήποτε καμπύλη. Έχω σχεδιάσει εδώ έναν κύκλο και πολύ απλά, πηγαίνοντας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και παίρνοντας το εργαλείο πλάκα, θα ξαναχρησιμοποιήσουμε την αυτόματη αναγνώριση και θα σχεδιάσουμε το περίγραμμα της πλάκας πάνω σε αυτήν εδώ τη γωνία. Θα ξαναχρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη πρόσωψη,
την οποία όμως αυτή τη φορά θα ζητήσουμε να έχει μία κλίση της τάξης των 110 μοιρών, να είναι κυκλική και να σχεδιαστεί σαν πρόσωψη πάνω σε αυτό τον τοίχο. Αν δούμε, μπορούμε βέβαια να αντιστρέψουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή την φορά του και να το κλείσουμε. Κάνοντας ένα κλικ, βλέπουμε ότι χρησιμοποιήσαμε αυτές τις περσίδες, τις οποίες είχαμε πάρει και πριν, για να τις εφαρμόσουμε πάνω σε ένα στοιχείο. Η λεπτομέρεια που μπορούμε να δώσουμε στο συγκεκριμένο εργαλείο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει το υαλοστάσιο, το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει και στο προηγούμενο στοιχείο, που είχαμε χρησιμοποιήσει και προηγουμένως, ακριβώς με την ίδια λογική. Αντιστρέφουμε την φορά του, δείχνουμε τον κύκλο στον οποίο θέλουμε να εδράσει επάνω, το αρχικό και το τελικό σημείο, και κλικάροντας θα δούμε ότι με ένα απλό τρόπο, πολύ απλά, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ πιο σύνθετο υαλοπέτασμα αυτής της μορφής. Ανεξαρτήτου πολυπλοκότητας, ανεξαρτήτου οποιασδήποτε φόρμας και γραμμής, το Allplan είναι ικανό να μετατρέψει το όποιο στοιχείο σε στοιχείο πρόσωψης, σε στοιχείο χωροδικτυώματος ή οτιδήποτε άλλο θελήσει κανείς. Επί παραδείγματι, θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει ακριβώς τις περσίδες, ας δούμε τις περσίδες, αυτές σε αυτό εδώ το σημείο, να χρησιμοποιήσουμε υπογωνία αυτές τις περσίδες. Βλέπουμε πολύ απλά ότι τοποθετήθηκαν και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πολύ σύνθετες κατασκευές όπως χωροδικτυώματα και οι αλοπετάσματα προσώψεις γενικά μπορούν να δημιουργηθούν με αυτό το εργαλείο. Επίσης, αναφερόμενος λίγο στις φόρμες, στις ελεύθερες φόρμες, στις οποίες πολλοί από εμάς έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση, και θέλοντας να δείξω ότι το Allplan πραγματικά έχει άπειρες δυνατότητες στις ελεύθερες φόρμες, θα σχεδιάσουμε κάποιες ελεύθερες φόρμες και σε άλλα δομικά στοιχεία, όπως είναι, δείξαμε ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε με ένα κλικ πολύ εύκολα και κομμάτια δομικά στοιχεία όπως είναι η πλάκα. Δεν έχουμε παρά να δούμε ότι εδώ η πλάκα τώρα έχει ακολουθήσει την ελεύθερη αυτή φόρμα. Αλλά υπάρχουν και εξειδικευμένα εργαλεία με τα οποία θα μπορούσαμε πολύ πιθανώς να συνεχίζαμε και άλλα στοιχεία όπως είναι ο ελεύθερος τοίχος. Τοίχος δηλαδή από ελεύθερη φόρμα. Με τον ίδιο τρόπο, κλικάροντας δύο φορές, μπορούμε να αναγνωρίσουμε περιγράμματα. Τώρα βέβαια μου ξέφυγε εδώ πέρα λίγο, αλλά μπορούμε να αναγνωρίσουμε περιγράμματα και να σχεδιάσουμε τοίχους ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε γενικά πολύ ελεύθερες φόρμες. Δεν έχουμε παρά να δείξουμε μία διαδρομή και αυτή την διαδρομή την ακολουθεί οποιοδήποτε δομικό στοιχείο, αρκεί να επιλέξουμε το κατάλληλο στοιχείο. Κλείνοντας, αναφορικά με τις ανισοσταθμίες και τα επίπεδα, δύο ακόμα πράγματα, γιατί για πολλούς από εμάς αποτελούν έναν πονοκέφαλο οι πολλές στάθμες, να σας δείξω δύο χαρακτηριστικά που αφορούν στα υποστηλώματα. Θα μπορούσαμε να είχαμε τοποθετήσει ένα υποστήλωμα, επί παραδείγματι, εδώ, και να δούμε τι συμβαίνει εάν το ίδιο υποστήλωμα μεταφερθεί μέσα σε ένα χώρο πρώτα απ' όλα. Κλικάνοντας και τοποθετώντας το υποστήλωμα στον χώρο, βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει αγκαλιάσει ο χώρος με το υλικό του αυτόματα και το συγκεκριμένο υποστήλωμα. Αυτό βέβαια δεν είναι περιοριστικό, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε την πλευρική επιφάνεια βαθύς που μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του στο συγκεκριμένο και μόνο σημείο. Αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρατηρούσαμε τι θα γινόταν αν το συγκεκριμένο υποστήλωμα μεταφερόταν μέσα στον χώρο τον οποίο έχουμε ορίσει με διαφορετική στάθμη. Θα δούμε ότι και αυτό αναλόγως παίρνει την κλίση και την μορφή που έχει το νοητό στερεό το οποίο σχεδιάσαμε. Και ακόμα πιο κατανοητό θα γινόταν ίσως αν σχεδιάζαμε την πλάκα οροφής στο συγκεκριμένο σημείο,
για να δούμε ότι με ένα κλικ η πλάκα οροφής έχει ακολουθήσει το νοητό στερεό του παραδείγματος και γενικά ότι όλα τα ατομικά μας στοιχεία μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να ακολουθούν πάρα πολύ ελεύθερες φόρμες. Κλείνοντας, θα θεωρήσω μάλλον περιττό να αναφέρω ότι θα μπορούσαμε να μην είχαμε μία τόσο συγκεκριμένη φόρμα, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει μία spline, όπως και στο παράδειγμα για τους εξωτερικούς τοίχους, με την οποία θα είχαμε δώσει μία ελεύθερη μορφή και θα τη μετατρέπαμε σε ένα στερεό επίπεδο. Είναι μία τεχνική βεβαίως που φαντάζομαι ότι πολύ σπάνια θα μας ζητηθεί, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε. Και τέλος, αναφορικά με τις σκάλες, να δείξουμε ότι αυτό το οποίο είχαμε πει για τις σκάλες τελείως ελεύθερης μορφής, θα χρησιμοποιήσω μια ελεύθερη μορφή, θα χρησιμοποιήσουμε για την ακρίβεια μια αρκετά περίεργη οργανική φόρμα, στην οποία θέλουμε να εγκυβωτήσουμε μέσα σε αυτήν την περιοχή μια σκάλα ελεύθερης φόρμας. Είναι και αυτό εφικτό μέσα στο Allplan, χάρης βέβαια πάλι του στοιχείου το οποίο είχαμε προαναφέρει στις επιλογές της εισαγωγής, πρέπει να αναγνωριστεί το συγκεκριμένο πολύγωνο, πρέπει να δείξουμε απλά τα σημεία εισαγωγής που θα ξεκινήσει η γραμμή ανάβασης, να σχεδιάσουμε τμηματικά, εάν θέλουμε, τη γραμμή ανάβασης. Λοιπόν, και πολύ απλά το πρόγραμμα να μας υπολογίσει στο τέλος, να μας υπολογίσει κατά αυτόν τον τρόπο την σκάλα. Βέβαια εδώ έχω κάνει κάποιο λάθος από ό,τι βλέπω, γιατί δεν μου δίνει αποδεκτό σημείο, κάτι στην εισαγωγή μου. Ωραία. Απλά θα μου επιτρέψετε να μου δώσετε λίγο χώρο, γιατί χρόνο, γιατί για κάποιο λόγο δεν έχω σωστά αναπτυγμένο τις γραμμές, λογικό, οπότε πρέπει να κλείσω σωστά τις γραμμές μου για να δημιουργηθεί και εκ νέου ο χώρος. Όπως έλεγα πριν, πηγαίνοντας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στην σκάλα και στις επιλογές αναγνώρισης περιγράμματος, πρέπει διαδοχικά να δείξουμε την γραμμή με την οποία θα ξεκινήσει η γραμμή ανάβασης και το σημείο στο οποίο θα κλείσει. Κατόπιν τούτου, πολύ απλά, έχουμε απλά τις στάθμες. Okay, έχει δημιουργηθεί η σκάλα. Θα σας δείξω ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τη γωνία των πατημάτων σε κάποια σημεία, στα όποια σημεία θέλουμε εμείς. Θα μπορούσαμε να τροποποιούμε όπως θέλουμε τις γωνίες μας ανά κάποια πατήματα. Έτσι. Και ίσως εδώ να θέλαμε λίγο η γωνία να γίνει πιο μικρή. Κατόπιν τούτου, όπως γνωρίζουμε, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε από το παράδειγμα που είχαμε δει και στην πρώτη ενότητα, μια κουπαστή εσωτερικά-εξωτερικά, να κλείσει αυτή η σκάλα, να αποθηκευτεί και ρίχνοντας μια ματιά τώρα στο 3D μας, να δούμε το πραγματικά πολύ εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα που μπορεί να κάνει η σκάλα μας. Έτσι, βλέπουμε πώς έχει αναπτυχθεί. Εννοείται ότι εδώ θα μπορούσαμε να είχαμε από κάτω την ψάδα, τον κεντρικό φορέα, τον φορέα εκατέρωθεν, ξύλινη, οτιδήποτε. Έτσι, νομίζω ότι είναι περιττό να αναφέρω αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε δει. Και έτσι κλείνουμε αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση που όχι απλά φαντάζομαι κάλυψε τις ερωτήσεις που είχαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά κυρίως δείξαμε με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες των χώρων και των ελεύθερων μορφών σχεδίασης. Και επανερχόμαστε στο μοντέλο το οποίο θα το δούμε στην μορφή το οποίο είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Θα δούμε την κάτωψη του ισογείου, θα εργαστούμε στην κάτωψη του ισογείου και βλέποντας την κάτωψη του ισογείου ας δούμε καλύτερα και το τρισδιάστατό μας και το αξονομετρικό με μια κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα τώρα
θα συνεχίσουμε με τα στοιχεία τα κατασκευαστικά. Όπως προαναφέραμε στην πρώτη ενότητα, θα θυμάστε ότι για τα εργαλεία αποπεράτωσης, είχαμε πει ότι ιδιαίτερα για τα κορφώματα, είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους το All Plan μπορεί να αντιμετωπίσει το εργαλείο του κορφώματος. Η μία τοποθέτηση, μάλλον. Η μία ήταν η τοποθέτηση σύμφωνα με τον μη αυτόματο τρόπο, είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, να ανοίξουμε δηλαδή τα ανοίγματα, πόρτες και παράθυρα και εκ των υστέρων να τοποθετήσουμε τα κουφώματα. Έχουμε σαφώς, εμείς προτείνουμε βέβαια τον δεύτερο τρόπο, με τον οποίο απλά με ένα κλικ τοποθετείται και το κούφωμα και το άνοιγμα και η πινακίδα του σχεδίου. Είναι προτιμότερος από την άποψη της ταχύτητας. Εκτός αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη εποπτεία βέβαια του έργου μας, αλλά προσωπικά εγώ το θεωρώ περιττό, μάλλον χρονοβόρο. Παρ' όλα αυτά θα ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο για να δούμε πώς μπορούμε να προσομοιάσουμε την κατασκευή με την πραγματικότητα. Θα πάρουμε εδώ πέρα μία ποδιά την οποία έχουμε ήδη προεπιλέξει. Πρόκειται για μία μαρμαροποδιά 3 πόντων και θα την τοποθετήσουμε στο κούφωμα. Με την ίδια λογική μπορούμε να επαναλαμβάνουμε διαδοχικά, να επαναλάβουμε την τοποθέτηση σε όλα μας τα ανοίγματα. Για να τοποθετήσουμε τις ποδιές μας. Αν κοιτάξουμε λίγο θα δούμε ότι τοποθετήθηκαν στα ανοίγματα οι ποδιές είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά είτε γενικά σε όποιο σημείο θέλουμε. Όπως προανέφερα, υπάρχει τρόπος να κατασκευάσουμε εμείς οι ίδιοι το κούφωμα το οποίο θέλουμε ή να το έχουμε προεγκατεστημένο. Θα δείξουμε απλά ένα απλό κούφωμα για να δούμε τον τρόπο κατασκευής και μόνο. Δεν παρουσιάζει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ τον τρόπο με τον οποίο έχω ήδη εγκαταστήσει το κούφωμα εκ των προτέρων. Αρχικά έχουμε να βάλουμε την κάσα, τοποθετείται η κάσα πάνω στο κούφωμα και εκ των υστέρων μπορούμε να επιμερίσουμε το κούφωμα σε όσους αριθμούς θέλουμε μικρότερους του ενός. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, είτε μοιράζοντας ισόποσα σε 4 ας πούμε μέρη, είτε μοιράζοντας με κάποιον λόγο τον οποίο θέλουμε εμείς, έστω δουλεύουμε πάντοτε σε χιλιοστά, 1200 προς οτιδήποτε, έτσι, για να μας κάνει, είτε με μία αναλογία. Θα πω ότι θέλω να χωρίσω αυτό το κούφωμα με αναλογία 2 προς 5. Έτσι, αυτή είναι μία αναλογία 2 προς 5. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα βάλουμε 4 ίσα μέρη και πολύ απλά δεν έχουμε παρά να τοποθετήσουμε τα ιαλοστάσια επάνω με όποια μορφή θέλουμε. Έστω ότι το πρώτο θέλουμε να είναι ένα σταθερό, το δεύτερο θέλουμε να είναι ένα σειρώμενο με την κατεύθυνσή του, το τρίτο θέλουμε να είναι επίσης ένα σειρώμενο και δείχνουμε την κατεύθυνσή του και τελευταίο έστω ότι θα τοποθετήσουμε ένα απλά ανακλινόμενο ως τελευταίο. Λοιπόν, απλά βάζοντας, κλικάροντας το OK θα δούμε ότι τοποθετήθηκε το συγκεκριμένο κούφωμα. Αυτή όλη τη διαδικασία, επαναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Αυτό είναι χάρη του παραδείγματος και μόνο. Για να δείξουμε τον τρόπο κατασκευής ενός κουφώματος. Μπορούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να φτιάξουμε τα κουφώματα τα οποία θέλουμε, για οτιδήποτε όμως είναι πέραν όλων αυτών των πραγμάτων, λογικό είναι ότι θα χρησιμοποιούσαμε το εργαλείο της πρόσωψης, το φασάδι που είδαμε πριν με τα ιαλοπετάσματα. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι όλη η αποπεράτωση, όπως γνωρίσαμε, βασίζεται στους χώρους, άρα αυτό σημαίνει ότι όταν είτε από αναγνώριση αυτόματη, είτε σχεδιάζοντας εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα δείξουμε την μη αυτόματη αναγνώριση, θα σας σχεδιάσω έτσι έναν μικρό χώρο, απλά και μόνο για να δούμε ότι μπορεί να σχεδιάσει και πολυγονικά το συγκεκριμένο εργαλείο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο επενδύουμε και ντύνουμε τους χώρους μας σταδιακά. Είπαμε ότι βέλτιστος τρόπος είναι η αυτόματη αναγνώριση. Βέβαια αυτή εγκυμονεί κάποιους κινδύνους όταν έχουμε πολλά ανοίγματα ή
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα περιγράμματα μας κλείνουν καλά. Και με την ίδια λογική να σας δείξω μια ομάδα εργαλείων, η οποία είναι η πλευρική επιφάνεια, η επιφάνεια οροφής, η επιφάνεια δαπέδου και το σωματεπί. Αυτά τα τρία εργαλεία και τα τρία εμπερικλείονται μέσα στον χώρο. Το είδαμε βέβαια και στο προηγούμενο παράδειγμα όταν κάναμε την εκτενέστερη αναφορά στους χώρους. Το εργαλείο πλευρικής επιφάνειας μπορεί να λειτουργήσει και μεμονωμένα, μας χρειάζεται αρκετές φορές και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Έστω ότι θέλουμε να βάψουμε περιμετρικά το κτίριο. Μπορούμε να δώσουμε μια βαφή με ένα υλικό, με ένα πάχος, με μια συγκεκριμένη εργασία, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να εγκυβωτήσουμε κιόλας την βαφή μας μέσα στο νοητό στερεό του ορόφου. Άρα σημαίνει ότι όταν θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε με αυτήν την επιφάνεια, σε όποιο σημείο σχεδιάσουμε, έχουν μετρηθεί τα τετραγωνικά και με αυτή την επιφάνεια μας δίνει αυτόματα τον τοίχο. Αυτή είναι και η μέθοδος με την οποία, όπως βλέπουμε, αυτό το υλικό μπαίνει μέσα και στα κουφώματα, καλύπτει εκτός από τα στοιχεία που του έχουμε ζητήσει ότι εμείς θα τοποθετήσουμε εκ των υστέρων ένα αντικείμενο. Πολύ λογικά, επαναλαμβάνω ότι το Allplan είναι το μοναδικό software αυτή τη στιγμή που προσομοιάζει τόσο πολύ την πραγματικότητα, την κατασκευή, γιατί όπως βλέπετε εδώ περιμένει κάτω να τοποθετηθεί η ποδιά, γι' αυτό κιόλας κάναμε λίγο εκτενέστερο το παράδειγμα, και περιμένει εσωτερικά να τοποθετηθεί το κούφωμα. Όπως δηλαδή και στην πραγματικότητα θα βάφαμε. Θα χρησιμοποιήσω το εργαλείο δαπέδου, θα πάρω ένα δάπεδο το οποίο περιλαμβάνει μια τσιμεντοκονία και ένα πλακάκι και θα επιστρώσουμε την επιφάνεια του δαπέδου αυτής εδώ της πλάκας του προβόλου αυτού. Κάνοντας ένα κλικ μας έχει υπολογίσει πάλι τα τετραγωνικά και βλέπουμε ότι έχει στρωθεί και αντιστοίχως με το συγκεκριμένο υλικό το οποίο έχουμε ζητήσει. Και φυσικά στο πάχος το οποίο έχουμε ζητήσει όπως θα κάναμε και στην πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ορατό πάχος. Κλείνοντας λίγο τα εργαλεία αποπεράτωσης, γιατί φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε εκτενέστερα με το εργαλείο αποπεράτωσης, νομίζω ότι είναι κατανοητά, θα πάμε στην κάτωψη ορόφου για να χρησιμοποιήσουμε ακόμα ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο το οποίο διαθέτει το Allplan. Και αυτό είναι μέσα στα αρχιτεκτονικά, είναι ένα εργαλείο που προσομοιάζει αρκετά με αυτό που είδαμε της προσώψεως, είναι το κάγκελο. Και το κάγκελο έχει ακριβώς την ίδια λογική με την οποία λειτουργούσε και το εργαλείο της πρόσωψης και στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν κατ' ουσίαν modeler με τον οποίο μάλλον δουλεύουμε και φτιάχνουμε τα κάγκελά μας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχω φτιάξει ένα κάγκελο το οποίο έχει μία κουπαστή κυκλική, αποτελείται από κάθε τα στοιχεία τους ορθοστάτες και πεδίο έχει μέσα μία γυάλινη πρόσωψη. Παρατηρώντας τα πεδία αυτούς, τα τρία tabs που έχουμε, τον χειρολιστήρα, στήλο και πεδίο, θα δούμε ότι έχουμε έναν modeler, θα το εξηγήσω σε πάρα πολύ γρήγορα γιατί φυσικά δεν μας παίρνει ο χρόνος, που μπορούμε να φτιάχνουμε τα στοιχεία. Επί παραδείγματος, εδώ η κουπαστή, λέμε ότι έχουμε μια κυκλική Φ50, πάντοτε μετράμε σε χιλιοστά και αυτό είναι λόγω του ότι το πρόγραμμα καταλαβαίνει ότι έχουμε ένα πραγματικά σχεδιαστικό εργαλείο όπως θα είχε και ένας σιδεράς, ένας αλουμινάς, ένας κατασκευαστής. Έναν χειρολιστήρα, μια κουπαστή 5 εκατοστών, και βάζουμε τη διατομή, απλά και το σημείο. Βλέπουμε σε όψη και σε κάθε τη τομή το στοιχείο όπως δημιουργείται. Το στήλο ο οποίος αποτελείται από τις λάμες, το σημείο τοποθέτησης, βλέπουμε παρατηρώντας προσεκτικά ότι πηγαίνει και κοκκινίζει το κάθε στοιχείο που επιλέγουμε, η βάση, σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί, τι θα είναι, τετράγωνο, τι υλικό και ούτω καθεξής. Με αυτό το στοιχείο πραγματικά μπορούμε να φτιάξουμε άπειρα κάγκελα. Όποιο κάγκελο θέλουμε εμείς και σε οποιαδήποτε μορφή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα το τοποθετήσουμε βάζοντας 4 διαιρέσεις
σε αυτήν εδώ την πλευρά. Μόλις φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θέλουμε να τελειώσει η πλευρά, μπορούμε να ζητήσουμε να διασπαστεί και να συνεχίσουμε με έναν άλλο αριθμό διαιρέσεων. Είπαμε ότι μέχρι εδώ θέλαμε 4 και μέχρι αυτού του σημείου θέλουμε 8. Με ένα απλό escape, δείτε πόσο εντυπωσιακά έχει κατασκευαστεί αυτό το οποίο θέλαμε. Το πραγματικό εντυπωσιακό του όλου αυτού εργαλείου είναι ότι ακριβώς επειδή κατασκευάζουμε σε χιλιοστά, έχουμε μία άποψη για το συγκεκριμένο ένα προς ένα. Και μπορούμε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε κάγκελα οποιασδήποτε μορφής. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, όπως και με τα παραδείγματα που είχαμε προαναφέρει, έχουν ακριβώς την ίδια λογική με το φασάν. Δηλαδή όλα τα κάγκελα με την πρόσωψη. Όλα τα κάγκελα έχουν ακριβώς την ίδια μορφή. Γίνονται δηλαδή με το ίδιο ακριβώς εργαλείο. Και μπορούμε να σχεδιάσουμε σε όποιο παράθυρο θέλουμε. Το AllPlan είναι ένα τελείως ελεύθερο πρόγραμμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε, ας πούμε, επί παραδείγματι τώρα, στο 3D. Έτσι. Βλέπουμε ότι τοποθετήσαμε ένα κάγκελο έτσι, στο 3D. Και κλείνοντας την σημερινή παρουσίαση, να ρίξουμε μία ματιά στις διασυνδεμένες όψεις και τομές, ένα χαρακτηριστικό το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να κάνουμε όψεις ανά πάσα ώρα και στιγμή και τομές, οι οποίες να είναι real time. Προφανώς, είναι προφανές ότι το AllPlan δεν το έχει απολύτως ανάγκη, γιατί με ένα κλικ σε ένα από τα παράθυρα μπορούμε επί παραδείγματος να βλέπουμε όψη, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε κάτωψη. Ή πολύ πιθανώς θα μπορούσαμε να είχαμε μια σχεδιάσει μια τομή ή να βλέπουμε ένα αξονομετρικό, αλλά παρόλα αυτά η όψη και η τομή για τον μηχανικό, για τον αρχιτέκτονα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επί παραδείγματος μια ελεύθερη τελείως διασυνδεμένη τομή αυτού όλου του στερεού. Έχουμε επιλέξει όλο το στερεό, δείχνουμε την μορφή στην οποία θέλουμε να πάρει η όψη μας, η τομή μας, συγγνώμη. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια όψη όλου αυτού του κτηρίου. Έτσι. Δείχνουμε απλά την πλευρά και φέρνουμε μέσα στο σχέδιό μας την όψη. Αυτές είναι τελείως επεξεργάσιμες σε όλες, ως προς σε όλη τη λεπτομέρεια οι όψεις μας. Τις δούμε λίγο καλύτερα. Τι εννοούμε με αυτό? Αν κλικάρουμε δύο φορές επάνω, μπορούμε επί παραδείγματος να πούμε ότι ναι, θέλουμε να μην εμφανίζεται εδώ η σκιά, ένα χαρακτηριστικό το οποίο προσθέθηκε τώρα στο 2013. Και ότι θα είναι μια απλή γραμμική όψη, τομή. Βλέπουμε ότι αυτή έχει δημιουργηθεί κατά αυτά τα δεδομένα τα οποία ζητήσαμε. Δείχνοντας και το πραγματικό πάθος των γραμμών, τότε παρατηρώντας λίγο πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι τα τεμνόμενα στοιχεία έχουν πάρει το σωστό πάχος, πράγμα το οποίο και αυτό ορίζεται. Ή επί παραδείγματι θα μπορούσαμε αντίστοιχα και εδώ πέρα, στην όψη, κλικάροντας, να ζητήσουμε πολύ απλά να γίνει και αυτή η γραμμική, αλλά εδώ να παραμείνουν οι σκιές, οι αυτόματες σκιές, οι οποίες όπως είπαμε τοποθετήθηκαν για τις διασυνδεμένες όψεις στην τελευταία έκδοση. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, είδαμε σήμερα όλες τις πραγματικά μοναδικές ιδιότητες του AllPlan ελεύθερου σχεδιασμού και τα εργαλεία και τη σωστή μεθοδολογία για να προσεγγίζουμε την κατασκευή μας ως προς την αποπεράτωση. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να πατήσουμε σε δύο βασικούς άξονες και να θυμόμαστε ότι είναι πολύ βασικό να σχεδιάζουμε σχεδόν όπως κατασκευάζουμε, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ η ίδια η λογική της κατασκευής. Φτάσαμε μέχρι αυτού του σημείου, θα μπορούσαμε σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο των τείχων, να είχαμε τοποθετήσει απλά και τα επιχρήσματα μέχρι 5 στρώσεις και για οτιδήποτε άλλο, είτε πρόκειται, είπαμε, για επιχρήσματα, βαφές, πολύ πιθανόν και για κάποιες μονώσεις, εξωτερικά και λήφη, θα χρησιμοποιούσαμε την πλευρική επιφάνεια. Πιο ευέλικτο και πιο δυνατό εργαλείο για την συγκεκριμένη δουλειά.
Είδαμε τις ανισοσταθμίες, τον τρόπο τον πολύ εύκολο να κατασκευάζουν ελεύθερα επίπεδα μέσα στον χώρο και στις στάθμες. Και σας είπα ότι υπάρχουν βέβαια και δύο λογικές γι' αυτό, γιατί θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να πει ότι παίρνοντας την κτηριακή δομή να σύρει μέσα στον όροφο έναν υπόωροφο, στον οποίο παρατηρούμε ότι περιμένει στάθμες. Εδώ δεν έχει εξαρτηθεί ο υπόωροφος από στάθμες. Είναι η δεύτερη προσέγγιση και η πιο επαγγελματική, στην οποία θα μπορούσαμε να δίναμε έστω εδώ τη διαφορετική στάθμη μέσα στον ίδιο τον όροφο. Έστω ότι είχαμε ένα στερεό αντί 3.06.576.0-5 και θέλαμε και έναν υπόωροφο, ο οποίος να είναι ένα εσωτερικό πατάρι 2-5. Οπότε θα δίναμε εδώ πέρα τις δύο στάθμες, θα ορίζαμε ορισμό επιπέδων σε αυτές τις δύο στάθμες και έτσι θα είχαμε κάνει την ανισοσταθμία υπ' αυτή την έννοια. Αυτό έχει εφαρμογές, επιτρέψτε μου να σας δείξω ένα παράδειγμα, σε πολύ πιο δύσκολες τομές, όπως αυτή η κτηριακή δομή που βλέπουμε εδώ πέρα, η οποία είναι μια κατασκευή η οποία απαρτίζεται από πολλά επίπεδα και είναι αναγκαίο τότε η ίδια μας η κτηριακή δομή να περιλαμβάνει αυτές τις στάθμες έτσι ώστε σχεδιάζοντας να πηγαίνουμε στη σωστή στάθμη και στα σωστά πάχη.